Μόνο 49 ακτινίατροι έχουν απομείνει στις κτηνιατρικές διευθύνσεις της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για να αντιμετωπίζουν τις ζωονόσους που επί 2 χρόνια ευλογιά και καταρροϊκός πύρετος αφανίζουν το ζωικό κεφάλαιο στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, φτάνοντας στον αστρονομικό αριθμό των 38.000 θανατώσεων. Το προσωπικό αυτή τη στιγμή της κτηνιατρικής υπηρεσίας, του επιστημονικού προσωπικού, είναι 49 άτομα για όλη την περιφέρεια. 49 κτηνίατροι. Σε επιμέρους δε περιφερειακές ενότητες έχουν μείνει άτομα τόσο λίγα που δεν μπορούμε πλέον να ανταποκριθούμε στα καθήκοντά μας. Φέρνω σαν παράδειγμα την Καβάλα που έχει μείνει με 3 άτομα, τη Ροδόπη που έχει μείνει με 6 άτομα, τον Βόρειο Εύρο, την Ορυσιά δηλαδή, που έχει μείνει με 4 άτομα. Αυτά τα 49 άτομα πρέπει να χειριστούν 1.000.000 και εγωπρόβατα, να χειριστούν 110.000 βοηδοί, άλλα τόσα χοιρινά, γύρω στις 700.000 πουλερικά, και φυσικά να μην αναφερθώ στα άλλα είδη ζώων και να μην αναφερθώ στις χιλιάδες εγκαταστάσεις εστίασης που υπάρχουν και κρεοπολία, να μην αναφερθώ στην ιχθυόσκαλα που έχει η Καβάλα και στο λιμάνι, το οποίο είναι το μόνο επίσημο σημείο λιμάνι εξόδου της χώρας προς τις τρίτες χώρες, και φυσικά επιπλέον έχουμε και 11 σφαγεία σε όλη την περιφέρεια. Ήδη τώρα υπάρχει προοπτική να δημιουργηθεί ακόμα, και, ακόμα ένα. Καταλαβαίνετε λοιπόν, το ζήτημά μας, όσο και να θέλουμε να πούμε τώρα να τους βάλουμε σε 24-ωρη βάση να δουλεύουν οι κτηνίατροι, δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Επίσης καταλαβαίνετε ότι αν το προσωπικό δεν παρθούν κάποιες αποφάσεις να ενισχυθεί, μπαίνει ζήτημα, καθοριστικό ζήτημα, εάν μπορεί να ανταποκριθεί πλέον στα καθήκοντά του. Και που είναι καθήκοντα προστασίας της δημόσιας υγείας, προστασία της υγείας των ζώων, προστασία της ευζωίας των ζώων. Ο κύριος Αχπατζίδης τονίζει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αναφορικά με την πρόσληψη κτηνιάτρων. Πιστεύω πως θα πρέπει το ζήτημα να αντιμετωπιστεί ιδιαίτερα, να δούνε την κατεξαίρεση πρόσληψη κτηνιάτρων σε αυτήν την ευαίσθητη περιοχή, γιατί το κόστος του να μην προσλαμβάνουμε επιστήμονες σε αυτό το ζήτημα και να πληρώνουμε τεράστια ποσά για αποζημιώσεις με όλα τα κοινωνικά προβλήματα που δημιουργούνται, είναι δυσανάλογο, είναι πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με τους μισθούς κάποιων υπαλλήλων, κάποιων συναδέλφων. Μεταξύ άλλων, ο ίδιος προτείνει τη μετατροπή της σχολής κρέατος στη Δράμα να αποκτήσει νέο πρόγραμμα σπουδών με αντικείμενο την εκπαίδευση των κτηνοτρόφων και την όλη τη διαδικασία της ζωοτεχνίας. Έκανα κάποιες προτάσεις στις οποίες δεν αφορούσαν μόνο την κατάσταση για την ευλογιά ή τον καταρροϊκό, αλλά αφορούσαν την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας και της περιοχής γενικότερα. Και είπα ότι δεν μπορεί σήμερα, έτσι το 2014, κάθε επάγγελμα να χρειάζεται να έχει πτυχίο για να μπορεί κάποιος να ασκεί το επάγγελμα, π.χ. κρεοπόλης ή οποιοδήποτε άλλο, και να μην χρειάζεται κάτι τέτοιο και για τους κτηνοτρόφους μας. Το οποίο δεν το βάζω ως ζήτημα εμποδίου, αλλά το βάζω ως ζήτημα εκπαίδευσης ενός ανθρώπου, ο οποίος θα μάθει το πώς χειριζόμαστε ένα κοπάδι, ποια ζωοτεχνική μεταχείριση πρέπει να έχουν τα ζώα μας, πώς θα πρέπει να τα διατρέφουμε, τι εμβόλια να κάνουμε, και σε όλα αυτά να προσθέσουμε και την οικονομική μεταχείριση. Και γι' αυτό το λόγο είπα ότι μπορεί η σχολή επαγγελμάτων κρέατος που υπάρχει στην Δράμα να την ενεργοποιήσουμε, να αλλάξουμε το πρόγραμμα σπουδών της και να την μετατρέψουμε σε σχολή επαγγελμάτων κρέατος και κτηνοτροφικής εκπαίδευσης, όπου θα υποχρεούται κάθε νέος κτηνοτρόφος να μπαίνει στη διαδικασία της εκπαίδευσης, μιας διετούς ή μονοετούς εκπαίδευσης, και να μπορεί να γίνει κτηνοτρόφος αφού πάρει το πτυχίο του. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προτάσεις του κ. Σαχπατζίδη έχουν προωθηθεί στους βουλευτές και στις τοπικές αρχές, ενώ ευχής έργων είναι να υπάρξει και η άμεση ανταπόκριση, ώστε να διευθετηθούν όλα όσα σημείωσε ο ίδιος προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.